Στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών προσέρχονται και οι κάτοικοι της Κρυμαίας. Για πρώτη φορά μετά την προσάρτηση της Χερσονήσου στη Ρωσία, οι πολίτες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η κίνηση αυτή προκαλεί οργή στο Κίεβο. Η Ουκρανική κυβέρνηση θεωρεί παράνομη τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στην Κρυμαία. Περιμένω από τις εκλογές θετικές αλλαγές για τη χώρα, δικαιοσύνη και τη δυνατότητα όλοι να μπορούμε να έχουμε λόγο για το μέλλον της πατρίδας μας, ανέφερε ένας Ρώσος ναύτης που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Κρυμαία. Επιλέξαμε το καλύτερο για εμάς, τη χώρα μας και τη νέα γενιά, λέει αυτή η μητέρα. Η Ουκρανική πλευρά προειδοποίησε τους διεθνείς παρατηρητές να μην μεταβούν στην Κρυμαία και επισήμανε πως κάθε τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Στο Κίεβο επικράτησε ένταση έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας. Ακροδεξιοί ακτιβιστές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την είσοδο ώστε οι Ρώσοι πολίτες να μην ψηφίσουν. Ένας διαδηλωτής συνελήφθη. Περίπου 80.000 Ρώσοι πολίτες ζουν στην Ουκρανία και μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην πρεσβεία και τα προξενία της χώρας τους.